κουζουρεύεις? Τι κάθεσαι? Ξεκινάει ο πρωινός καφές. Έχετε ενημερωθεί αν διαβάζετε εφημερίδες. Εγώ διαβάζω, ευτυχώς εδώ μου φέρνουν όλες τις εφημερίδες, και τις μικρές και τις μεγάλες. Δεν έχει σημασία το σχήμα εξάλλου και το μέγεθος. Σημασία έχει οι ειδήσεις που γράφονται μέσα σε αυτές. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που ο δίσκος του μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασε τα 800.000 αντίτυπα. 800.000 αντίτυπα. Δεν έχει βρεθεί ακόμα το ειδικό βραβείο που θα πάρει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Ο δίσκος λέγεται Είμαι Φάλτσος. Μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά η κάμερα. Για να δείτε ότι δεν σας λέω ψέματα, η εφημερίδα Το Βλήμα το έχει σήμερα πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες. Πού πήγαν τόσοι δίσκοι, αναρωτιούνται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βλήματος η έγκυρη εταιρεία στατιστικών ερευνών Κόντρα Πλακέ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε αυτόν τον μοναδικό τραγουδιστή σε μια ερμηνεία. Ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Ο Μάρκος Εφερλής. Στον ήλιο κάθεσαι ανάσκελα όλη μέρα και το ξύνεις. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό και ρούχα καθαρά μ' αφήνεις. Καινούρια τρέλα σε έχει βαρέσει. Το ξύνεις μέρα νύχτα και σ' αρέσει. Το ξύνεις και το μεσημέρι στην τραπεζαρία. Τη σούπα σου ξεχνάς, μετά την τρως και είναι κρύα. Κοξίνεις και το απογευματάκι στο σαλόνι. Πως θα ήθελα ένας να σε βαστάει και άλλος να στη σχόνει. Ξύστο, 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 ξύστο μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μη το μαδίσεις. Ξύστο, 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 ξύστο μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μη το μαδίσεις. Ξύνει συνέχως ακόμα και στον μπάγκο της κουζίνας. Δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου αν εγώ ψοφάω της πείνας. Το ξύνεις κι όταν είσαι στη λεκάνη. Τα νύχια σου πλήγες έχουνε κάνει. Το ξύνεις κι όταν είσαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Κι εγώ ο δόλιος από δίπλα
που να σε παίρνω μάτι. Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα απόψε να πηδήσω. Το σπίτι μας όμως είναι ψηλό και ξέρω θα χτυπήσω. Ξύστο, 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 μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μην το μαδίσεις. Ξύστο, 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 μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μην το μαδίσεις. Ξύστο, 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 μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μην το μαδίσεις. Ξύστο, 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 μπας και κερδίσεις. Ξύστο μωρό μου ξύστο, μόνο μην το μαδίσεις. Ξύστο. Μάρκος, σε Περλής, παρακαλώ. Άλλος ένας μεγάλος στάρ που βγήκε μέσα από τον πρωινό καφέ. Έφυγες από εδώ και άνοιξε τύχη σου. Δεν το περίμενες. 800.000 δίσκους, πού να το περίμενες. Καθημερινά στο λέω και το κάνεις. Να φύγω. Πότε δεν είναι αργά. Λοιπόν. Πες μου, πώς το κατάφερα, τίποτα. Απλά ο κόσμος, το έχουμε ξαναπεί, έχει γούστο. Ξέρει και επιλέγει το σωστό ελληνικό τραγούδι, το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι και το απέδειξε με την κίνησή του αυτή. Να αγοράσει 800.000 αντίτυπα. Βέβαια ο δίσκος δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αλλά τον έχουν κλείσει τηλεφωνικά. Κάτσε. Δεν ξύπνησα πρωί-πρωί για να φύγω, θα τα πω. Λοιπόν, έχουν κλείσει παραγγελίες. Ο δίσκος προσφέρεται για δώρο και όπως είπες και πριν, έχει πάνω ένα κουπόνι. Δεν το είπα για το κουπόνι. Ναι, όχι, λέω με το οποίο παίρνεις δώρο την εφημερίδα που διάβασες πριν, το Βλήμα. Είναι μια προσπάθεια που κάνω να ξαναβρει η εφημερίδα το χαμένο της προορισμό, τη χαμένη της ταυτότητα. Είναι μια σταυροφορία κι αυτή, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η εφημερίδα είναι για να διαβάζεται, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το σκοπό της. Όλοι παίρνουν την εφημερίδα για να πάρουν μαζί ένα CD. Εγώ ξεκινάω μια κίνηση ενάντια σε αυτό. Έβγαλα το CD, όχι θα το ακούσει κανείς, απλά για να πάρει να διαβάσει την εφημερίδα. Το Βλήμα, η οποία λέει το Βλήμα, η εφημερίδα που έκανε τους αναγνώστες κανόνια. Κανόνια. Ναι, κανόνια. Αυτά. Για να μπει το Βλήμα. Ναι. Θα δεις την εφημερίδα, περιέχει θέματα διάφορα, ας πούμε, συνταγές. Μαγειρικής, δίαιτες. Έχετε πάρει και την κυρία Βέφα. Η κυρία Βέφα είναι μοναδική. Πάντα ζωντανή εδώ κοντά στον πρωινό καφέ. Καλημέρα, κυρία Βέφα. Καλά. Ναι, σε λίγο θα συνδεθούμε, ναι. Λοιπόν. Μόλυσες, Μάρκο, πάρα πολύ. Αλλά έλειψες και σε όλα τα παιδιά εδώ με το στούντιο. Βλέπεις και απ' έξω και γύρω και πάνω και κάτω. Την κυρία Βέφα είδα πόσο χάρη και πόσο. Σε στείλω να πας για μαγείρεμα. Όχι, όχι. Έρχομαι, κυρία Βέφα. Τι γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι από τους λίγους καλλιτέχνες πραγματικά με τόσο πολύ ήθος. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, παρότι τα 800.000 αντίτυπα, κανένα πρόβλημα να βγάλουμε κι άλλους τραγουδιστές σήμερα, γιατί αργότερα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τη Φαντασία, όπου ξεκίνησε χθες το πρόγραμμα της Θαλασσικής Χάντρες. Βέβαια. Ξέρεις ότι πάντα βοηθάω τα νέα παιδιά. Και πιστεύω ότι το πρόγραμμα των Χαντρών είναι και καλό και ποιοτικό και πρέπει ο κόσμος να πάει να το δει. Και θα πάμε κι εμείς μαζί να το δούμε. Εννοείται, είπαμε ότι είναι ποιοτικό και εμείς ξέρεις ότι είμαστε άνθρωποι της ποιότητας και της κουλτούρας. Εννοείται. Ήθελα να πω ότι. Μπήκε τώρα τελευταία. Σκόψει πίνα μέχρι να βγάλω το δίσκο. Σκόψει πίνα που σε αφήσαμε στη like και έχει γίνει. Όλα τα λεφτά πήγανε στο δίσκο. Θέλω να πω ότι επειδή τελευταία τώρα πάλι όλοι κάνουν δίσκους και τα έσοδα τα δίνουν σε διάφορα ιδρύματα και αυτά, θέλω να πω κι εγώ ότι. Ο δίσκος αυτό τα έσοδα δεν θα πάνε σε μένα. Θα πάνε στο ίδρυμά σου? Όχι, στην εταιρεία μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι συνεχίζοντας, ότι ο Μάρκος όταν ξεκίνησε πέρσι εδώ μαζί μας και περάσαμε μια πολύ καλή χρονιά μαζί, δόξα τω Θεώ, βέβαια παρότι μας έστεινε λίγο, όταν ερχόταν, δούλευε. Δούλευε σκληρά. Και έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές για να φτάσει σήμερα εδώ. Παρακαλώ. Κάντε και 5-6 ασκήσεις απάνω εκεί. Κάτσαστε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Μπορείτε μέσα στο σπίτι σας να κάνετε τροχάδιν. Αλλάζουμε πάνω μπροστά και μπροστά και πλάγια.
και πλάγια. Λίγη στα πόδια σου όμως, λίγη σέτα. Κατέβα κάτω, να μην χτυπάει στη μέση σου. Μπροστά και πλάγια, 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 μπροστά και πλάγια. Ας κοπέλες, στο μυαλό σου κοπέλες. Ο χορός μου εγκυμονεί κινδύνους, γι' αυτό έχουμε γυναικολόγο εδώ. Πού να δεις τι άλλο, εγκυμονεί αυτή η εκπομπή. Κάνεις κάτι πάση φοβερές όμως. Ήμουν απασταδόρος παλιά, έπαιζα μπάλα λίγο. Πολύ μικρός μιλάμε. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Έλα πιο κοντά μου γιατί τους μπερδεύεις τι. Όχι να κάτσε πάνω μου, Μάρκο. Έτσι, με πολύ χαμόγελο. Μπροστά, μπροστά και πίσω. Λυγίζουμε πίσω, λυγίζουμε χέρια. Χέρια, τα λυγίζουμε, μπράβο. Χαμόγελο. Για κανένα δύο ώρες και μετά πέφτουμε για ύπνο και το γραβάκι που σηκωνόμαστε. Είσαι τόσο απορροφημένος στα συναισθηματικά σου που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό, παθαίνω, δεν λέει. Ναι, δεν είμαι πια, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εκεί. Δεν κάνω πλάκα, έγινα εγώ καιρός. Στοιχεία και τα τεκμήρια που είπε η Ελένη για υπερέτρηση και αυτά. Εγώ έχω τρεις υπερέτρηες, αλλά είμαι στο Νίκη, δεν έχω αυτοκίνητο. Ναι, όλα τα λεφτά μου πάνε εκεί στις υπερέτρηες. Τις δηλώνω αυτές. Βεβαίως τις δηλώνετε και είναι, να σε... Δηλαδή είναι υπηρέτηση, είναι άντρες. Ναι, απλά οι δύο είναι δηλωμένες και μία κρυφή. Τι γίνεται με το θέμα αυτό. Κοιτάξτε να πω ότι και οι τρεις είναι έτσι. Με τα πιστοποιητικά που θα προσκομίζετε πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει. Θα τις δηλώσω και τις τρεις δηλαδή. Και την κρυφή. Αλλά κάποιοι... Θα τις σημειώσω. Παρακαλώ. Λίτσα, για πες μας. Τι αντίζεσαι να κάνουμε εμείς πλάκα που λες τα βιντεάκια. Δεν βρίσκω τη λέξη που θέλω να πω. Είναι την πατάει ο Αλέξανδρος, ο Απόστολος. Αυτή είναι. Μια λέξη ψάχνει. Καλά. Άντρες που έχουν σχέσεις με παντρεμένες γυναίκες, τι τους οθεί. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Βαγγελοπούλου. Ναι. Αυτή την περίοδο τα έχουμε μια παντρεμένη. Τη γυναίκα μου, δηλαδή είναι παντρεμένη μαζί μου αυτό. Τώρα τα έχω και σχέση, τα έχω μαζεμένα. Δεν μου μαγειρεύει, δεν μου πλύνει. Σχέση με παντρεμένο. Όχι, με παντρεμένη είχε ποτέ. Παλιά. Παλιά. Με τη μάνα μου. Μα μου λέει ο σκηνοθέτης απάνω, μελαγχόλησε μου λέει ο Μάρκος. Δώσ' του ένα σάντουιτς να φάει. Παίρνω εγώ το κουρασάν και το βάζω στο σπίτι. Μα να ξέρει τι είπε για του εγώκερου, ότι έχουν έξοδα. Θα ξαναγίνω παρθένος, θα πάω να κάνω παρθεναραφή. Δεν γίνεται. Δεν κάνω πλάκα, τι. Και χορευταράς. Και χορευταράς και τραγουδισταράς. 40 χρόνια μπαλέτο. Αφού είσαι 27. Είχα αρχίσει 13 χρόνια πριν. Έλεγε ο πατέρας μου 13 χρόνια πριν, το παιδί που θα κάνουμε θα το κάνω χορευτή. Και 13 χρόνια το σκεφτότανε. Οπότε, 13 χρόνια σαν σκέψη. Και 27, 40. Στο καλό σου μετά μου αξίζεις, νόμιζα θα έρχνες κλωτσιά. Είχε περισσέψει κάτι και το έκανα τώρα. Απίστευτος είναι. Καταπληκτικός. Ποιος? Ο βίντεος. Αυτός που έφτιαξε το βίντεο εννοώ. Αυτός που έφτιαξε. Γιατί βρε Μάρκο μου έφυγες και μ' άφησες μόνη και στεναχωριέμαι. Ήθελα... Που περνούσαμε τι καλά μαζί σου πέρυσι και είχαμε έναν άνθρωπο και μας έκανε και γελούσαμε όλη την ώρα. Όχι τώρα, γιατί τώρα δεν γελάμε. Ελένη, ξέρεις τι. Αν τον είχαμε ούτε εκπομπή θα κάναμε. Απλά είμαι συνειδητοποιημένος καλλιτέχνης και κοιτάω ποιος χώρος χωλαίνει και πάω εκεί. Εγώ είναι ο τραγουδιστικός. Ναι. Λέω, ας πάω και λίγο εκεί να δώσω ό,τι μπορώ σε αυτό το χώρο και θα φύγω κάποια στιγμή από εκεί, θα ξαναμπω στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν είναι το κάνω για μένα, για προσωπική μου ευχαρίστηση. Προσφέρει στον κόσμο. Στον κόσμο και στον κάθε χώρο που πάω. Ναι. Δηλαδή είδα ότι χωλαίνει ο χώρος αυτός και λέω, πάω να βοηθήσω με ένα δίσκο με 16 επιτυχίες που είναι αυτός. Ήθελα ακόμα να πω ότι το κουλούρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Κύριοι, το τραγούδι με το κοινωνικό μήνυμα του Μάρκου Σεφερλή από τον δίσκο του Είμαι Φάλτσος. Το τραγούδι λέγεται... Το παίρνεις. Ντροπή σου. Εγώ. Το παίρνεις εδώ.
τον παίρνεις εκεί. Τον παίρνεις παραπέρα, τον παίρνεις στις 7, τον παίρνεις στις 8. Τον παίρνεις όλη μέρα. Μα πουθενά δεν εμφανίζεται, να είσαι σίγουρη ότι σου κρύβεται. Μα εσύ τον παίρνεις, τον παίρνεις, τον παίρνεις. Μα να τον βρεις δεν καταφέρνεις. Σου λέω άστονε, μην επιμένεις. Μα σου αρέσει να τον παίρνεις. Μα εσύ τον παίρνεις, τον παίρνεις, τον παίρνεις. Μα να τον βρεις δεν καταφέρνεις. Στον δίνω εγώ να ηρεμήσεις, αλλά δεν θες να του μιλήσεις. Τον παίρνεις μπροστά στα δυο σου παιδιά, κι ας ξέρεις πως δεν κάνει. Πονάει η μέση σου από το σκύψιμο πάνω από το καντράνι. Καταλαβέ το, δεν είναι αυτός πατέρας, δεν αγαπάει τα παιδιά του, είναι τέρας. Μα εσύ τον παίρνεις, τον παίρνεις, τον παίρνεις. Μα να τον βρεις δεν καταφέρνεις. Σου λέω άστονε, μην επιμένεις. Μα σου αρέσει να τον παίρνεις. Τον παίρνεις στη δουλειά, τον παίρνεις και στα μπαρ. Όπου βρεθείς κι όπου σταθείς, τον παίρνεις. Τον πήρε σήμερα, τον πήρε πάλι χτες. Ήθελα να ξέρα ποτέ σου δε χορτέ. Συνεχώς, ακόμα και μπροστά στους άμυρους, στους άμυρους γονείς σου. Πες μου ειλικρινά, πια δε σε πόνεσαι. Το δόλιο, το δόλιο το αυτί σου. Μα εσύ τον παίρνεις, τον παίρνεις, τον παίρνεις. Μα να τον βρεις δεν καταφέρνεις. Σου λέω άστονε, μην επιμένεις. Μα σου αρέσει να τον παίρνεις. Κι όλο τον παίρνεις, τον παίρνεις, τον παίρνεις. Μα να τον βρεις δεν καταφέρνεις. Στον δίνω εγώ να ηρεμήσεις, αλλά δεν θες να του μιλήσεις. Σήμερα ο πρωινός καφές, έτσι αν είναι τα μπαλονάκια μου, τι ωραία χρωματάκια που έχουν. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπαλονάκια πάρα πολλά, μόνο και μόνο γιατί έχουμε κάποια γενέθλια εδώ. Όχι, δεν έχει να κάνει με εμάς, δεν έχει να κάνει με την εκπομπή μας. Έχει να κάνει με έναν κύριο καταπληκτικό, με έναν κύριο φοβερό, πολύ παιχνιδιάρη, έναν κύριο έτσι αεράτο, καθότι και στο ζώδιο των διδύμων βέβαια.
όπου σήμερα και αυτός δεν ξέρει, βέβαια θα του κάνουμε τα γενέθλιά του εδώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον βλέπετε μέσα από τη τηλεόραση του Αντένα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σάββατα. Ακόμα και τα Σάββατα. Λοιπόν, του έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, τόσες πολλές που δεν τις θυμάμαι κι εγώ απ' έξω, αλλά και τι εκπλήξεις θα ήταν αν εγώ τις αποκάλυπτα τώρα. Έτσι δεν είναι. Μικρούτσικος! Πολύχρονος! Τα διαλύσαμε, δεν πειράζει. Είναι ακουστικά είναι αυτά. Ναι, δεν θέλουμε ακουστικά. Επιτέλους ολομόνε. Δεν θα μας ενοχλεί και κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Σας βλέπω όλους που κλαίτε, όλους που... Χαμογέλα, κορίτσι μου. Τι κάνετε, καλά. Το κάνουμε και δεν το κάνουμε. Όχι. Το κάνουμε όταν μας βάζεις εσύ να το κάνουμε. Όχι, το κάνουμε, το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουμε. Είμαστε ζωντανός λαός, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, χαρούμενοι άνθρωποι. Τραβάμε τα πάνδυνα, οπότε θα το κάνουμε για να υπερβούμε αυτά που τραβάμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Θες να κάτσω. Η άποψή μου είναι πριν μας πεις μια καλημέρα, πρέπει να πεις μια καλημέρα στα κορίτσια. Γρήγορα. Αυτό είναι αυτό. Ε? Καλημέρα, κοριτσάρες, τι μου κάνετε. Πάμε μια δυνατή καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα! Σας ταΐσανε, πάμε ξανά. Καλημέρα! Αχ, δεν τις ταΐσαμε αυτά σήμερα. Μια εκπομπή χαμηλών τόνων. Μόνο παρουσιάστηρα είναι σε μια τρέλα μονίμως. Καλά, καλά κάνεις κορίτσι μου, τι γίνεται, τι είναι. Όλα γίνονται. Όλα. Πάμε από εδώ βολτούλα, πάμε από εδώ βολτούλα. Κοίταξε μπαλονάκια που σου φέραμε. Όλα τα μικρά παιδιά με μπαλονάκια παίζουν. Είχες Γιάννη το Σάββατο, τι χαμάτα. Το κάνει τώρα, δεν το κάνει. Έχω τρελαθεί στο μπαλόνι σε αυτήν την εκπομπή. Είναι τρομερό. Γιατί και την άλλη φορά μπαλόνια είχαμε. Σκόλουν μπαλόνια, είναι ο ημιτελικός που γίνεται με μπαλόνια. Σκάνε χιλιάδες τα μπαλόνια, εκατομμύρια τα μπαλόνια. Φοβερό πράγμα. Θα σκάσω ένα έτσι που το έχω αποθυμένο. Και δεν σκάς, τι λες τώρα. Θα σκάσουμε για ένα μπαλόνι. Κοίτα, πρόσεξε πώς γίνεται το μπαλόνι. Το κάνω ή δεν το κάνω. Παιδιά, δεν σπάει αυτό. Να κρατηθώ λίγο. Σιγά μην το κάνεις εσύ. Το έκανε, παιδιά, καθαρίσαμε. Λοιπόν, εγώ θα σε παραπέμψω σε παλαιότερη εκπομπή σου. Σήμερα παίζουμε τους τίτλους των εκπομπών σου. Και σε ρωτώ, το κουτί ή. Την κουρτίνα. Την κουρτίνα. Έλα, παιδιά, πείτε και εσείς από κάτω. Το κουτί. Το κουτί. Το κουτί. Θα πάρω, όχι, όχι. Θα πάρω το κουτί. Θα πάρω το κουτί. Όχι, κουρτίνα. Θα πάρω το κουτί. Το κουτί ή 100.000. Όχι, το κουτί. Το κουτί. Θα βγούμε και παραδόπιστη σε λίγο. Τον Κασπίρι ή τις κουρτίνες. Αν να πάρω το Κασπίρι, θα πάρω τα βουνά καλύτερα. Το κουτί γρήγορα. Θέλει το κουτί. Ανοίξτε το κουτί. Πώς χώρεσαι μέσα! Αγάπη μου, βασιλιά μου, γιγαντά μου, ηρά μου! Καλή του λαού, σ' αγαπώ πολύ, τον κάνουμε, τον κάνουμε και δεν τον κάνουμε! Χώρεσαι μόνο, θες μου εσύ, σε παρακαλώ! Για την εκπομπή μας, σ' αγαπώ πολύ! Καλωρίνα μου! Αυτό είναι έκπληξη, είναι φοβερό! Θα σας δεις, σ' αγαπώ πολύ! Πώς χώρεσαι! Είναι μια ώρα, έγινε μουσκεμα! Αυτός είναι Απόστολος! Μια ώρα, φαντάζομαι, γιατί έχω έρθει εδώ πέρα, σας λέω διάφορα. Πώς χωράει ένας Απόστολος σε ένα τέτοιο κουτί. Μα όταν θέλει παραγωγή, όλα γίνονται. Όχι, δεν κάνει και μικρό. Όταν αγαπάει ο άνθρωπος, όλα γίνονται. Ακριβώς. Τι κάνεις. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, που σε έχω εδώ. Τι πράγμα δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ο Ανδρέας. Κακίες. Κακίες σίγουρα. Ναι. Άλλο. Να βλάψει κάποιον που αμή τι άλλο και να έχει και λόγο να το βλάψει. Τι δεν ξέρουμε για τον Ανδρέα. Το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι καλό παιδί. Λοιπόν, να δούμε όμως τι έχασες. Ανδρέα, να δούμε τι έχασες από την κουρτίνα. Για να δούμε τι έχασε ο Ανδρέας γρήγορα. Την άκρη, ένα κορμί, ένα φιλί και αγάπη. Μα εσύ δεν είσαι ούτε το ένα ούτε τ' άλλο. Είσαι ένας δρόμος μακρινός και κάτι πιο μεγάλο. Σε γυρεύα στον ουρανό, μα ήσουν κοντά μου. Ο ομορφότερος θεός στην αγκαλιά μου. Και ερωτεύτηκα την ώρα που με είδες. Αυτά τα μάτια που μου στήσανε παγίδες. Για αυτά τα μάτια τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Για
αυτά τα μάτια τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Σου στο φως του δειλινού αλλάζουν. Με μαγνητίζουν μόνο μιας με εξουσιάζουν. Και σου προσφέρω με θυσία στο βωμό σου. Άσε μου μια γωνιά μες στο παράδεισό σου. Για αυτά τα μάτια τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Για αυτά τα μάτια τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Για αυτά τα μάτια τραγουδάω και μετάω. Για αυτά τα μάτια που με μάθαν να αγαπάω. Εγώ να λιώνω και να μη στο μαρτυράω. Λύτρωσέ με, κοίταξέ με. Μπράβο, παιδιά! Χρόνια πολλά, αλλά αυτό θα το πούμε πιο ωραία το χρόνια πολλά. Για πάμε να πούμε το να ζήσεις, Αντρέα. Όλοι μαζί. Ζήσεις, Αντρέα, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως. Και όλοι να λένε να ένας ο φως. Βοήθα, σουγλάκο βοήθα. Δεν τα μετρήσαμε, ρίχναμε συνεχώς και λέμε μέσα να πέσουμε. Γιατί ρε παιδί. Ευτικό το θέμα. Έλα σουγλάκο βοήθα το φίλο σου. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να γλεντήσουμε. Ρωτάς γνωστούς για την υγεία μου. Άσε λατρεία μου, ας τους αυτούς. Είναι αργά, ας με σκεφτόσουνα. Όταν δεινόσουνα σ' άλλους δεσμούς. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Ούτε για χάρη σου ξενικώ. Ούτε σε σκέφτομαι, ούτε σε αισθάνομαι. Μακριά σου σώθηκα, δε σ' αγαπώ. Εσύ έχεις βρει άλλες συχνότητες. Με κρεμότητες μόνο θα ζεις. Ενώ εγώ κοίτα στολίζομαι. Δε χαραμίζομαι λόγω τιμής. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Ούτε για χάρη σου ξενικώ. Ούτε σε σκέφτομαι, ούτε σε αισθάνομαι. Μακριά σου σώθηκα, δε σ' αγαπώ. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Ούτε για χάρη σου ξενικώ. Ούτε σε σκέφτομαι, ούτε σε αισθάνομαι.
σου σώθηκα, δε σ' αγαπώ. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Μακριά σου σώθηκα, δε σ' αγαπώ. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε χάνομαι. Ούτε για χάρη σου ξενυχτώ. Ούτε σε σκέφτομαι, ούτε σε αισθάνομαι. Μακριά σου σώθηκα, δε σ' αγαπώ. Δε σ' αγαπώ. Μπράβο, Άτζη! Εγώ για μένα δηλαδή ένα δώρο δεν δικαιούμαι. Δεν δικαιούμαι να ακούσω κι εγώ το τραγούδι μου. Πείτε μου, δικαιούμαι ή δεν δικαιούμαι. Να είσαι το χαρίσουμε. Λοιπόν, τότε. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ όμως. Τελειώσαν αυτά. Απόψε, απόψε που βρέχει, που άλλο η καρδιά μου καημό δεν αντέχει, που άλλα περίμενα και άλλα μου βγήκαν, που όλα γυρίσανε στο πριν και με βρήκαν, που άλλα περίμενα και μου βγήκαν, που όλα γυρίσανε στο πριν και με βρήκαν. Μη φεύγεις απόψε, μη φεύγεις απόψε. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ακούμε, κοίταμε. Μισέ μου, εαυτέ, μη φεύγεις απόψε, απόψε που χάνω, που ολόκληρη πέφτω στα χέρια σου πάνω, που άλλα περίμενα και άλλα μου βγήκαν, που όλα γυρίσανε στο πριν και με βρήκαν. Που άλλα περίμενα και άλλα μου βγήκαν, που όλα γυρίσανε στο πριν και με βρήκαν. Μη φεύγεις απόψε, μη φεύγεις απόψε. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ακούμε, κοίταμε. Φεύγεις απόψε, μη φεύγεις απόψε, μη φεύγεις απόψε. Άντζη, καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Που
που κάθε φορά που έρχεσαι μου λες αυτό το τραγούδι, αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που το έχει αγαπήσει και ο κόσμος πολύ, πολύ, πολύ. Mm-hmm. Παρότι πιο εύκολα τα τραγούδια που ξεχωρίζουν σε ένα δίσκο, όπως ξέρεις πια εσύ καλύτερα και από μένα, είναι αυτά που είναι πιο χορευτικά, πιο ξεσηκωτικά. Έχει καταρρύπτει και ο μύθος τώρα αυτός. Ναι, έτσι. Αλλά ξέρω ότι και εσύ αγαπάς ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Και είναι από τα κομμάτια που θα ήθελα να λέω πιο συχνά. Και νομίζω ότι είναι από τα κομμάτια τα οποία θα σε ακολουθούν μια ζωή. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πρίκα. Είναι πρίκα. Τέτοια κομμάτια. Αξίζει τον κόπο να τα έχει κανείς και να τα κυνηγάει να τα βρει. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν γίνονται κάθε μέρα τέτοια τραγούδια. Όχι. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Μπονάτσο που έκανε τόσο καλή και φιλική δουλειά. Όλο αυτό ήταν και ένδειξη αγάπης από τον Ανδρέα για μένα και τον ευχαριστώ. Για πες μου τώρα, εδώ μέσα στην εκπομπή ξέρω ότι αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ χαλαρά. Και ποτέ δεν έχεις τρακ, ποτέ δεν νιώθεις τίποτα περίεργο. Στην πίστα επάνω όμως, με όλα αυτά τα βλέμματα επάνω σου, βλέμματα θαυμασμού και αγάπης, πώς νιώθεις? Στην πίστα νιώθω πολύ άνετα, εκτός από την πρώτη μέρα της πρεμιέρας. Κάθε φορά. Ναι, που έχουμε ένα τρακ, αν θα πούμε τα λόγια σωστά, αν θα ξεχάσουμε κάποιο τραγούδι, γιατί συνήθως βάζουμε καινούργια τραγούδια. Η πρώτη μέρα είναι μέχρι να πάρεις τον αέρα έτσι λίγο του πώς θα κινηθείς και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας μαρτυρήσω. Ποια κυρία μας μαρτύρησε ότι σήμερα ο Ανδρέας έχει τα γενέθλιά του? Η συνεργάτηδα και φίλη του βέβαια, η κυρία Τάνια Μακρύ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Να ζήσεις. Να είσαι γερός, όμορφος, δραστήριος. Και έτσι έξυπνος που είσαι πάντα. Και τεχνιδιάρης. Ακριβώς. Με την κούκλα χτες μέχρι τις 11.30 γράφαμε εκπομπές. Φύγαμε λοιπόν, γυρίσαμε στα σπίτια μας. Κατά τις 12.05 μόλις είχε αλλάξει η μέρα. Τσουκ ακούω την γλυκίδα, την καλική δηλαδή και γλυκίδα τη φωνή της Τένιας. Και με πήρε, μου πει χρόνια πολλά. Είναι μια γυναίκα που την εκτιμάω, την αγαπάω και είναι μια πραγματική φιλία. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Μέσα από την τηλεόραση πρέπει να αποκτούμε πραγματικούς φίλους. Εγώ, πέρα από την γενικότερη επιτυχία αυτής της εκπομπής που επιμένω ότι προσφέρουμε κοινωνικό έργο εκτός από το να κάνουμε τηλεόραση, ένας από τους λόγους που είμαι ευτυχισμένος για το Επιτέλους Μαζί είναι γιατί γνώρισα την Τένια. Το λέω και το εννοώ και δεν υπερβάλλω καθόλου. Δεν μιλάω σε καθόλου κανένα υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του ψυχογραφήματος. Είστε ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος. Μισό λεπτό. Όταν είμαι μαζί με την Τένια, εκεί απέναντι, θα ξεκινήσει η εκπομπή και θα σε ρωτήσω. Ελένη, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, έλα το απόγευμα, κορίτσι μου. Θες να έρθω να το πούμε? Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Οι άνθρωποι που έρχονται, έρχονται μόνοι τους. Α. Δεν ζωρίσαμε κανέναν άνθρωπο. Καλά, δεν είπα ότι με ζωρίσεις. Πρόσκληση μου έκανες. Α, θέλεις? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, γιατί όχι όμως. Θα το περάσουμε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θα σε εκθέσουμε καθόλου. Το ξέρω. Και αν βγεις από τα όρια, εμείς θα το μοντάρουμε και θα το κόψουμε. Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι κρατάμε τα ίσα. Λοιπόν, για λέγε, κάτι έλεγες με την Τένια, μη σας διακόψω. Θέλω να ακούσω ψυχογράφημα για Ανδρέα Μικρούτσικο, χωρίς να μας διακόπτει ούτε εγώ ούτε εκείνος. Δεν μιλάει κανείς μας. Αληθινό. Και τα καλά και τα κακά όμως. Ναι, ναι. Καταρχήν, βέβαια, δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Το αλλά ξέρω. Εκείνο που αυθόρμητα μου έρχεται να πω για τον Ανδρέα είναι ότι όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, τον Ανδρέα τον ήξερα μέσα της τηλεόρασης. Δεν τον ήξερα αλλιώτικα. Όταν λοιπόν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, ένιωσα μία πάρα πολύ όμορφη έλξη. Ο Ανδρέας, το ξέρει, Ελένη, ότι είναι πάρα πολύ θερμός σε εκδηλώσεις του. Ναι. Ένα του πολύ ωραίο καλό. Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί μου αρέσουν οι ρομαντικοί άνθρωποι. Και ίσως είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που τον έχει κάνει αγαπητό στον κοινό άνθρωπο, στον καθημερινό άνθρωπο. Αυτό το κερδίζεις. Και το κερδίζεις γιατί δίνεις. Αλλιώτικα δεν σου δίνει άλλος, εάν δεν του δώσεις. Ο Ανδρέας, λοιπόν, μου το έδωσε αυτό. Και η πρώτη μας λοιπόν επικοινωνία ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλί που ο Ανδρέας το ξεκίνησε. Εγώ βέβαια σαν κυρία και μεγαλύτερη από τον Ανδρέα ήμουν λίγο πιο διστακτική. Εκείνος λοιπόν με πήρε στην αγκαλιά του, λες και γνωριζόμασταν χρόνια, μου έδωσε δύο φιλιά και από τότε υπογράψαμε το συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ μας. Απλά ξύσαμε τα φιλιά. Ναι. Μείναμε στα δύο. Η συνεργασία με τον Ανδρέα είναι ξεκούραση καταρχήν. Δεν νιώθω την πίεση ότι ο Ανδρέας θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Έχω την άνεση να πω αυτό που θέλω. Έχουμε την άνεση να διαφωνήσουμε μεταξύ μας σε ένα επίπεδο που ο τηλεθεατής θα το καταλάβει ότι είναι μια διαφορά απόψεων που δικαιόμαστε να την έχουμε. Δικαιούμαστε να έχουμε διαφορά απόψεων και αυτό σημαίνει ότι είμαστε μια κοινωνία που έχει τις διαφορετικές απόψεις ζωής, γιατί αλλιώτικα θα ήμασταν όλοι λύθοι, άμα συμφωνούσαμε έτσι. Φοβάμαι όμως ότι δεν διαφωνούμε σε πολλά σημεία και λέω το φοβάμαι για το πλούσιο του πράγματος.
Δηλαδή, ακριβώς επειδή υπάρχει το στοιχείο του σεβασμού του καθενός μας απέναντι στον άλλον, και επειδή κάπου τα πράγματα έχουμε αποκτήσει πειρασία από τη μεριά της ειδικού και εγώ ενός ανθρώπου που επικοινωνεί, λίγο ή πολύ συγκλίνουν οι απόψεις, σε 2-3 σημεία έχουμε διαφωνήσει και το συζητάμε μετά. Όχι διαφωνία. Διαφωνία σε θεωρητικά θέματα, ναι, και το συζητάμε, ναι, και έχει και πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που βγαίνει μετά. Ο Ανδρέας Ελένη μου έμαθε να στέκομαι στη τηλεόραση. Γιατί εγώ δεν είμαι τηλεόραση ο άνθρωπος, είμαι μια ειδικός η οποία βρέθηκε στη τηλεόραση. Ο Ανδρέας λοιπόν με βοήθησε σε αυτό, δηλαδή μου έδωσε κομμάτι από τη δουλειά του. Και πιστεύω ότι το έδωσε και εγώ κομμάτι από τη δική μου τη δουλειά. Αυτό λοιπόν φαίνεται πάρα πολύ στη συνεργασία μας. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε οι δυο μας. Έχουμε όμως πάρα πολλά πράγματα οι δυο μας να κάνουμε. Και ξέρεις ότι όταν ενώνεις δυνάμεις από δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να πατήσει ο ένας το έδαφος του άλλου γιατί είναι κατακτημένο. Ο Ανδρέας έχει κατακτήσει το έδαφος του. Εγώ έχω το δικό μου. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός, μία σημαία παραδοχής και μία πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Φεύγουμε και από το στο έννοια. Έτσι. Υπάρχει μια έννοια γιατί στην καθημερινότητα μπορεί να πεις ότι κάτι ξεχνάς. Και η τένια και εγώ, παρόλο που γίνονται πολλά πράγματα, βλέπεις ότι υπάρχει έννοια. Πώς είναι η ευγένεια ενός άντρα απέναντι σε μια γυναίκα, που ό,τι και αν γίνει πρέπει να της ανοίξει την πόρτα. Ξέρεις τι είναι να είμαστε 9 ώρες μαζί και να τη βλέπεις αυτή την έννοια σαν κοινό παρονομαστή. Mm-hmm. Και να λέμε ό,τι θέλεις, αστεία, να τρώμε, να μιλάμε, να προβληματιζόμαστε και να υπάρχει ιδιαίτερη έννοια. Είναι καταπληκτικό. Και να σου συμπληρώσω κάτι παρόλο που μιλάτε για μένα. Ένα μεγάλο πράγμα που έχει πετύχει η τένια στην τηλεόραση. Έχουμε πολλούς ειδικούς και αν θέλεις έχουμε γεμίσει με ειδικούς και κάπου στον απλό τηλεθεατή η έννοια του ειδικού πολλές φορές τον φοβίζει γιατί είναι το αφιψηλού, mm-hmm, είναι το αποκαθέδρας που λέμε. Η τένια είναι ειδικός και ταυτόχρονα είναι προέκταση του τηλεθεατή. Δεν έρχεται να του πει εγώ σαν ειδικός ξέρω αυτά, άνοιξε τα μάτια σου. Mm-hmm. Και ενώ μιλάει δίκην ειδικού, μιλάει ο μέσος άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος. Αυτό είναι η μαγεία της και βεβαίως η μαγεία της είναι ότι είναι ένας χρυσός άνθρωπος. Είναι χαρά σου να βλέπεις την τένια. Τη βλέπεις έφηβη, τη βλέπεις όρημη, τη βλέπεις πλακατζού. Ένας άνθρωπος που δεν πειράζεται με τίποτα. Εγώ πειράζω στα όρια, ακραία. Έχω ένα στόμα που άλλος αν δεν με ξέρει καλά ή δεν καταλαβαίνει, σου λέει αυτός είναι αθυρόστομος. Αυτός είναι καταπληκτική η τένια. Να μιλάμε οι δυο μας, νομίζεις ότι γνωριζόμαστε 200 χρόνια. Την πειράζω, την κάνω. Δηλαδή θα το πω και δεν πειράζει, γιατί ο κόσμος μας καταλαβαίνει. Είμαστε μια οικογένεια. Μπαίνω μια μέρα, ας πούμε, είχε τα πραγματά της, έφευγε κατάκοπη και μου λέει: Φεύγω, Ανδρέα μου, φιλιά στον Δημήτρη, φιλιά στη Φωτεινή. Τη λέω: Βρε τένια μου, διάβασα μια καινούργια ερωτική στάση. Να στη δείξω. Εγώ, έφευγε. Αυτό. Μου λέει: Ναι, Ανδρέα μου, μισό λεπτό να αφήσω. Και αρχίζει και αφήνει. Και να αφήνει άναυδο. Αφού βλέπω την τένια, να τη λέω: Όπα, δεν ήμουν εγώ. Τα μπαλόνι ήταν, ναι. Τη λέω: Ξάπλωσε τον καναπέ, ξάπλωσε τον καναπέ. Έχει, πεθάναμε στα γέλια. Δηλαδή είναι έτοιμη για όλα η γυναίκα. Καταπληκτικός άνθρωπος, με επίπεδο. Αυτό είναι. Δηλαδή πραγματικά είμαι χαρούμενος και νομίζω ότι είναι μια φιλία και παρέα που θα συνεχιστεί επαόριστον. Και εκεί να μείνουμε, γιατί είναι τόσο πολύ γλυκό αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο δεν το ξέρουμε, ένα κομμάτι της ζωής σας που δεν το φανταζόμαστε. Της καθημερινής μας ζωής. Ναι, αν δεις λίγο την εκπομπή όμως, μπορείς να καταλάβεις πώς προεκτείνεται και πού είναι. Κατά τη γνώμη μου. Μια και μιλάμε για εκπομπές, πάμε να δούμε και μία άλλη εκπομπή. Δηλαδή, Άντζη μου, μπορείς να έρθεις σιγά σιγά για να δεις τι μπορείς να πάθεις μόλις πας στην πολύ ωραία και καινούργια και επιτυχημένη... Θα που λες, θα έχεις μάθει από στήθους. Μη στεναχωρίες. Από καρδίας. Κάτσε εκεί. Λοιπόν, στην καινούργια εκπομπή του Ανδρέα Μικρούτσικου στον Αντένα κάθε Σάββατο. Το κάνει, δεν το κάνει. Αχ, τι μπορεί να πάθει κανείς αν αποφασίσει να πάει σε αυτή την εκπομπή. Αυτό είναι μήνυμα για τον κύριο Λάτσιο. Πάμε. Και σε αυτό το σημείο να μπει ο μυστηριώδης καλεσμένος. Είναι ο Captain Hook. Αυτό όμως δεν σε βοηθάει καθόλου. Καταπληκτική μεταμφίεση, μιας και εγώ τον ξέρω τον μυστηριώδη καλεσμένο. Αφήστε. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα με διασωροδείς. Πάμε. Είστε γυναίκα? Ναι. Ηθοποιός? Ναι. Δουλεύεις στο Μέγκα? Όχι. Στον Αντένα? Όχι. Στο Σταρ? Όχι. Στο θέατρο? Ναι. Παραστάσεις τώρα δεν ξέρω. Το θέμα μας είναι ότι οι μυστηριώδεις καλεσμένοι
Είναι η Νένα Χαραναπούλου, θα πάει και μεγάλα. Σε σύριαλ. Σε εκπομπή. Μαγκαζίνο. Ναι. Το πρωί. Ναι. Δέκα δευτερόλεπτα, τελειώνει σε λίγο χρόνο. Παρουσιάζει αθλητικά. Είσαι κύρια παρουσιάστρια. Ναι. Ο χρόνος τέλειωσε. Να στα μαζέψω. Είναι στον Αντένα σε πρωινή εκπομπή, μαγκαζίνο. Αθλητικά το πρωί δεν έχουμε. Κύρια παρουσιάστρια και το ερώτημα είναι ποια πιστεύεις ότι είναι. Μενεγάκη. Όχι με ερωτηματικό, ότι είναι η Ελένη Μενεγάκη. Είσαι η Ελένη Μενεγάκη. Έτσι όπως είμαι, δεν νομίζω να είμαι. Είναι η Ελένη. Και σε ρωτώ, κυρία μου, θα το κάνετε ή δεν θα το κάνετε κάτι τέτοιο. Θα το κάνω. Θα το κάνεις. Φυσικά, γιατί όχι. Λοιπόν, οι συνεργάτες της εκπομπής του Ανδρέα να κάτσουν να σκεφτούν ιδέες γρήγορα για την Άτζη. Έχουν πολλές ιδέες και θα τις σκεφτούν. Για πες μου τώρα. Πού είναι ο Μακρυδάκης. Εδώ, κάπου εδώ γυρνάει. Με έφερε ο αρχισυντάκτης μου, σήμερα φοβερό πράγμα. Λες και είμαι δισκογραφική εταιρεία, α πούμε, έτσι αυτό που κάνει. Πες μου, Ανδρέα. Ναι. Ποιος είχε την ιδέα για τις μεταμφιέσεις. Υπάρχει ιδέα μέσα στο παιχνίδι αυτό, σε αυτό το φορμάτ, σε αυτή την ιδέα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που παίζεται και έξω, με διαφοροποιήσεις, έχουν μπει και οι ελληνικές ιδέες, αλλά υπήρχε ο μυστηριώδης καλεσμένος. Δεν φοβόσασταν ότι ίσως οι καλεσμένοι δύσκολα, ή τουλάχιστον στην αρχή, γιατί μετά όταν αρχίζει και το βλέπει ο κόσμος και το συνηθίζει στην τηλεόραση, θέλει από μόνος του να έρθει να το κάνει. Μα Ελένη μου, υπάρχει ωραίο πράγμα από το να μπορείς να μεταμφιεστείς με τέτοιο καλέσθητο τρόπο και να παίξει κι ο άλλος και να συμμετέχει στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ συμπλεγματικός ο άλλος για να μην το θέλει. Μπορεί να παίξει με αντίθετες πλευρές. Αν ήταν κακό το μακιγιάζ, αν ήταν κακό όλο το στήσιμο, βεβαίως θα αρνιόντουσαν. Έχουμε μία άποψη στον γενικότερο καλλιτεχνικό χώρο της στημένης πόζας, αλλά νομίζω σιγά σιγά καταργείται. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι όταν είναι αυθεντικοί, πετυχαίνουν και στον κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες στιγμές. Από τις καλύτερες στιγμές της εκπομπής και δεν πρόκειται να βρούμε αντιδράσεις. Ξέρεις που είναι η δυσκολία, έτσι όπως είσαι να σου κάνω συνέντευξη. Δηλαδή, γιατί είσαι πολύ μακιγιαρισμένη και γιατί θέλεις να δείξεις το πρόσωπό σου. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι έτσι ντυμένοι που έγινε η συνέντευξη μαζί τους. Για λόγους και ταχύτητας και γιατί το ήθελαν, τους άρεσε. Η Joyce, ας πούμε. Η Joyce το έκανε έτσι. Όχι, δεν το έκανε έτσι, ήρθε μετά. Έχει γίνει, δεν θυμάμαι, σε μια εκπομπή έγινε, εν πάση περιπτώσει, και ήθελε έτσι όπως είναι. Έχω κάνει και στην επόμενη εκπομπή του Σαββάτου ένας παπουτσωμένος γάτος. Μιλάμε σαν παπουτσωμένος γάτος και ένας φοβερός. Άντρας ή γυναίκα. Μόνο άντρας αυτό. Άντρας. Επιτέλους και ένας άντρας. Ένας μόδιστρος παπουτσωμένος γάτος. Να τον πιάνω από την ουρά και να κάνουμε συνέντευξη. Κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Δεν το μαρτυρώ όμως γιατί πρέπει να το βλέπουμε. Το κάνει ή δεν το κάνει αυτό το Σάββατο. Σε 9 και 4. Άντζη Σαμίου φινάλε, γεια σας! Το τρένο θα φύγει, μην κλαις που σ' αφήνω. Το δάκρυ σου πίνω, κουράγιο να βρω. Εσύ στη σκοπιά σου κι εγώ στα χαμένα. Πατρίδα για σένα, τι κάνω εγώ. Γλυκό φανταράκι, για σένα πεθαίνω. Στα ύψη ανεβαίνω και στήνω χορό. Μπορώ στη σκοπιά σου να έρθω να σε κλέψω. Να γίνω φαντάρος για σένα μπορώ. Στα σύνορα πάνω που πας και σε χάνω. Αντί για τι κλαίνει, εμένα φοράς. Στην άγρη πνιβάρδια μαζί σου τα βράδια. Πατρίδα να ξέρεις, πολλά μου χρωστάς. Γλυκό φανταράκι, για σένα πεθαίνω.
φαντάρος για σένα μπορώ. Χωρώ. Μπορώ στη σκοπιά σου να έρθω να σε κλέψω, να γίνω φαντάρος για σένα μπορώ. Δικό φανταράκι για σένα πεθαίνω, στα ύψη ανεβαίνω και στήνω χωρώ. Μπορώ στη σκοπιά σου να έρθω να σε κλέψω, να γίνω φαντάρος για σένα μπορώ.